Γιάννης Καλιτσάρης με έναν αγαπημένο καλεσμένο μετά από μια μεγάλη επιτυχία. Πρόεδρος του Φίλιππου Βέριας, Δημήτρης Πιτούλιας μαζί μας. Καλησπέρα πρόεδρε, συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας σας. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καταρχάς, είναι μια ερώτηση νομίζω που σας την κάνουν όλοι τις τελευταίες ώρες, φαντάζομαι, για το αν περιμένατε μια τέτοιου είδους επιτυχία, ένα τελικό, μια διεκδίκηση κούπας. Θα το παραφράσω λίγο. Όταν ξεκίνησε η σεζόν και η ομάδα ήταν πλέον στη Volley League, ξεκίνησε ο σχεδιασμός της χρονιάς, φαντάζομαι ότι υπήρχε ένα πλάνο που θα έλεγε ότι σε κάποιο διάστημα η ομάδα θα είναι σε ένα επίπεδο που να διεκδικεί κάτι, μια τετράδα, ένα τελικό, ένα Final Four. Τι έλεγε το αρχικό σας πλάνο, πότε στοχεύατε να κάνετε ένα μεγάλο βήμα? Από την αρχή, ξέραμε ότι στο πρωτάθλημα δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάποιον τίτλο. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα, ο Ολυμπιακός, ο Φοίνικας Σύρου, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ήταν ομάδες που φέτος κάναν πολύ μεγάλες υπερβάσεις. Και οι τέσσερις ομάδες μεγάλωσαν πάρα πολύ τα μπάτζετ τους και ήρθαν να παίξουν στην Ελλάδα παίχτες παγκόσμιας εμβέλειας και ήταν πολύ δύσκολο να τους χτυπήσει το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, προετοιμαστήκαμε καταλήλως όσο μπορούσαμε με το μπάτζετ που είχαμε και με τους παίκτες που διαθέταμε να κυνηγήσουμε έστω την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Αυτός ήταν ο αρχικός μας στόχος. Και στο κύπελλο και στο link up ήταν στόχος μας από την αρχή, αν έχουμε κάποια καλή κλήρωση, να μπορέσουμε να πάμε στο Final Four της διοργάνωσης είτε του κυπέλλου είτε του link up. Και από εκεί και πέρα, επειδή είναι μονά παιχνίδια, όλα γίνονται, όλα μπορούν να συμβούν. Γιατί όχι να μην πάμε και σε έναν τελικό ή να μην έρθει ένα τρόπο. Το είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας θέλαμε πάρα πολύ να διοργανώσουμε το Final Four του link up Νίκο Σαμαράς στη Βέρεια. Για να παίξουμε στο γήπεδό μας. Ξέραμε ότι ο κόσμος δεν θα μπορούσε να έρθει στο γήπεδο λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Παρ' όλα αυτά, θέλαμε πάρα πολύ να το διοργανώσουμε, γιατί πιστεύαμε πολύ στην ομάδα. Και όπως και όντως και έγινε, η ομάδα μας χάρισε μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου, με την πρόκληση που καταφέραμε και πετύχαμε εις βάρος του ΠΑΟ και περάσαμε στον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί όταν πλησιάζαν οι μέρες για το Final Four, το Final Four που αρχικά έχει οριστεί για τέλη Φεβρουαρίου, είχε ακουστεί, δεν ξέρω αν έχει βάση, ότι η ομάδα του Φιλίππου που είχε μεταξύ άλλων και πολλά κρούσματα, υπήρχε το ενδεχόμενο να μην παίξει και να πάρει τη θέση σε κάποια άλλη ομάδα. Ισχύει αυτό? Σε μία από τις... που είχαμε κάνει συνεδριάσεις μέσω της ΕΣΑΠ με τηλεδιάσκεψη που είχαμε κάνει. Είχε υποθεί αυτό αρχικά, μιλάμε τώρα για αρχές Φεβρουαρίου, επειδή ο Φίλιππος τότε είχε 13 παίχτες με COVID και ήταν να γίνει σε 10 μέρες του τουρνουά. Εντάξει, υπήρχε και αυτό το ενδεχόμενο, αν γινόταν τότε το τουρνουά, είτε ήταν ο Φίλιππος είτε κάποια άλλη ομάδα, αν δεν είχε παίξει να αγωνιστεί, να πάρει την θέση του Φιλίππου ή κάποια άλλη ομάδα. Νομίζω η πέμπτη ομάδα κατά σειρά, που αν δεν κάνω λάθος ήταν και Φυσιά. Όμως εντάξει, δεν μπορέσαμε να διοργανώσουμε το Final Four τότε, γιατί πίεσε πάρα πολύ το καλεμπάρι, έπρεπε οπωσδήποτε να τελειώσει. Σαν ΕΣΑΠ είχαμε πάρει την απόφαση ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, βαρύτητα να τελειώσει η Α1 Volley League και μετά θα δούμε αν θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε το Link Up. Και έτσι και έγινε. Και όταν είδαμε ότι χρονικά μας παίρνει, έστω και αν συμπιέστηκε πάρα πολύ το πρόγραμμα και τον play-out, παίξαμε σε 2-3 μέρες, 6 αγώνες, αλλά και τον play-off, που τα παιδιά παίζανε κάθε 2 μέρες αγώνες και έτσι καταρθώσαμε και φέραμε το Link Up στη Βέρεια και το διοργανώσαμε εμείς στην πόλη μας. Φανταστείτε ότι το Link Up μας ανατέθηκε περίπου 5-6 μέρες πριν την έναρξή του και ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για μας και για τον Δήμο Βέρειας και για το ΚΑΠΑ του Δήμου Βέρειας να προλάβουμε και να διοργανώσουμε το τουρνουά. Παρ' όλα αυτά, ειλικρινά, την τελευταία εβδομάδα ήμασταν όλη μέρα στο γήπεδο, παλέψαμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο Βέρειας, τον κύριο Κωνσταντίνο Βοριαζίδη και του ΚΑΠΑ του Δήμου Βέρειας και τον πρόεδρο του, τον κύριο Λεωνίδα Κρυβόπουλο, που ήταν αρρωγή αυτή τη προσπάθεια και μπορέσαμε και καταφέραμε να φέρουμε το Link Up στη Βέρεια. Επειδή πολλά ερωτηματικά υπήρχαν για τα play-out, γιατί ουσιαστικά δεν έκριναν κάτι, δεν έκριναν κάποιο τίτλο, κάποια έξοδο στην Ευρώπη, δεν υπήρχε υποβασμός. Φάνηκε τελικά ότι τουλάχιστον για την ομάδα σας υπήρχε το πλεονέκτημα ότι δεν έμεινε αδρανής και πήγε επί εις εις ουσιαστικά σε αυτό το Final Four.
Χαίρομαι πάρα πολύ, Γιάννη, που κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί σε εισαγωγικά είχαμε γίνει τρελή της υπόθεσης που θέλαμε να γίνουν οι θέσεις 5-8. Εμείς δεν ήμασταν τρελοί, δεν θέλαμε ξαφνικά να χρεωθεί η ομάδα με κάποια έξοδα, να κατέβει δύο φορές στην Αθήνα και να παίξει ο αγώνας χωρίς λόγο. Αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός μας. Εφόσον ο Φίλιππος Βέρειας έχει προκριθεί στο Final Four του Link-Up, δεν είναι δυνατόν, εφόσον γίνει το Link-Up, να πάμε με ένα μήνα αγωνιστικής απραξίας και να πάμε να παίξουμε. Εμείς θέλαμε να έχουμε αγωνιστικό ρυθμό. Εγώ προσωπικά και ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας, ο Λεωνίδας ο Ξανθόπουλος, στις τηλεδιασκέψεις που κάναμε με την ΕΣΑ, πιέσαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί νομίζω αν υπήρχε ομοφωνία και από τις τέσσερις ομάδες να μην γίνουν τα play-out, δεν θα γινόταν τα play-out. Αλλά εμείς θέλαμε να γίνουν τα play-out, γιατί θέλαμε η ομάδα να έχει αγωνιστικό ρυθμό. Είχαμε επιλυθεί πάρα πολύ από τον COVID. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν πολλές προπονήσεις, πολλούς αγώνες, κομβικοί παίκτες της ομάδας και ιδιαίτερα ο Πασαδόρος μας, ο Κωνσταντίνος Προύσαλης. Και θέλαμε ξανά να ενσωματωθεί στην ομάδα μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες και να πάρουμε αυτά τα 6 παιχνίδια στα πόδια μας για να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι σε αυτή την πρόκληση που ήταν το League Cup. Και θεωρώ ότι δικαιωθήκαμε, γιατί πραγματικά η ομάδα είχε ρυθμό, έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτοί οι αγώνες που δώσαμε στην Αττική και είμαστε ικανοποιημένοι για την πορεία της ομάδας στο Link Up και πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που καταφέραμε. Πριν το Final Four του Link Up, στη συνέντευξη τύπου προσπαθώντας να το ψαρέψω ουσιαστικά τον coach, τον είχα ρωτήσει πώς γίνεται μια ομάδα που κατά γενική ομολογία έχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικής. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Φίνικας είχαν τεράστια budget. Είχαν, όπως είπατε, παίκτες πολύ υψηλής κλάσης. Πώς μπορούσε ο coach να το διαχειριστεί όλο αυτό και να πείσει τους παίκτες ότι ξέρετε, μπορούμε να τους κοντράρουμε και μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Γιατί, όπως ξέρω, είστε, δεν είστε απλά ένας πρόεδρος που, να το πω απλά, πληρώνει. Είστε ενεργός πρόεδρος. Έχετε άποψη, βλέπετε την ομάδα από κοντά, την ακολουθείτε. Και ο προπονητής, ασφαλώς. Και πολύ ωραία ήταν η ερώτηση σου επίσης στη συνέντευξη και τη θυμάμαι και σε συγχαίρω. Και ο προπονητής, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στις προπονήσεις καθημερινά που προπονεί την ομάδα με τα διάφορα συστήματα, με τον τρόπο που θα χτυπήσουμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά, αλλά και εμείς ως διοίκηση είχαμε θέσει, σου λέω πραγματικά, εξ αρχής, ως στόχο μετά το Γενάρη το Link Up. Όταν είδαμε ότι με τον κορονοϊό δυστυχώς ο στόχος της πέμπτης θέσης δεν μπορούμε να το φτάσουμε, ξαφνικά ήρθαν αλλιώς τα πράγματα, αλλιώς τα περιμέναμε, αλλιώς κύλησε το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και δώσαμε όλη τη βαρύτητά μας για το Link Up. Τα παιδιά μέσα από αυτή την τρέλα που διαθέτουμε και εμείς σαν διοίκηση, το πάθος για την ομάδα, για την αγάπη μας και όλα αυτά που κάναμε και για να καταφέρουμε να γίνει το Link Up, να το φέρουμε το Link Up στη Βέρεια, τους δώσαμε να καταλάβουν ότι για μας το Link Up πραγματικά δεν θέλουμε να έχουμε μια τυπική παρουσία. Δεν θέλουμε απλά να μείνει στην ιστορία ως η μοναδική ομάδα που ανέβηκε από την Α2 και στην πρώτη της χρονιά προκρίθηκε σε ένα Final Four. Εμείς θέλαμε να γράψουμε ιστορία, θέλαμε να παίξουμε στο τελικό και γιατί όχι να μην διεκδικήσουμε και τον τρόπο. Σίγουρα είχαμε να κάνουμε με μεγαθύρια. Σίγουρα ήταν Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές στον αθλητισμό δεν παίζουν ρόλο μόνο τα budget. Παίζει κυρίαρχο ρόλο και η καρδιά, η θέληση, η αγάπη, η δίψα. Και αυτά ήταν κάποια από τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι παίκτες της ομάδας μας και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που παρουσίασαν αυτό το πρόσωπο και έκαναν περήφανοι όχι μόνο τη Βέρεια, όλη την Μαθία. Και πραγματικά αυτό που συμβαίνει εδώ και 2-3 μέρες είναι το διαφόρητο. Ξαφνικά τον Φίλιππο Βέρειας τον έχει μάθει όλη η πόλη, όλη η Μαθία. Μας παίρνουν να μας δώσουν συγχαρητήρια από παντού. Η ομάδα άρχισε να ακούγεται πάρα πολύ έντονα και είναι κάτι που μας γεμίζει με αισιοδοξία. Και πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο από πολλές απόψεις αναφορικά με την ομάδα μας. Να κάνουμε μια μικρή παράθεση. Δεν ξέρω αν σας είναι εύκολο αν έχετε ακουστικά κοντά σας για να έχουμε λίγο καλύτερο ήχο. Να έχω λίγο πιο κοντά. Ακουστικά δεν έχω αυτή κοντά μου, δυστυχώς. Ωραία, ωραία. Θα μιλάω πιο δυνατά. Μια χαρά. Όπως είπατε, η ομάδα αρχίζει να ακούγεται περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, ο Φίλιππος Βέρειας όλοι τον θυμόμαστε από το handball. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ζωντανό παράδειγμα και εγώ.
Αρχίζει να κλέβει. Ωραία. Αρχίζει να κλέβει λίγο δόξα το βόλεϊ από το handball στη Βέρεια. Γιατί εγώ δεν θα το πω και δεν το λέω για να ακουστεί έτσι να κάνω τον καλό. Δεν θα το πω ότι κλέβει δόξα. Μακάρι να ακούγονται όλα τα αθλήματα στη Βέρεια. Η Βέρεια είναι μια πόλη που έχει βγάλει πάρα πολλούς αθλητές. Έχει πάρα πολύ μεγάλες διακρίσεις και στο ποδόσφαιρο και στο handball. Ακόμη και στο μπάσκετ και στο στίβο. Είναι μια πόλη που παράγει, βγάζει αθλητές. Και θεωρώ ότι το βόλεϊ απλά ήρθε να συμπληρώσει. Να βάλει και αυτό ένα λιθαράκι σε αυτή την ένδοξη ιστορία που έχει η πόλη μας και γενικά όλη η Μαθία όσον αφορά τον αθλητισμό. Γιατί ήταν ένα άθλημα που καλώς ή κακώς όλα αυτά τα χρόνια ήταν συναδράτη, υπήρχε μια δράνεια, δεν υπήρχε κάποια διάκριση, δεν είχαν γίνει πολλά πράγματα. Και ξαφνικά είμαστε πολύ χαρούμενοι και θέλω να πιστεύω έτσι πρέπει να είναι όλος ο υγιής φίλαθλος κόσμος της περιοχής που ξαφνικά έχει έρθει αυτή η ομάδα από το πουθενά, θα πω εγώ. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, βήμα-βήμα, έχει καταφέρει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ανέβασαμε την ομάδα στην Α' Εθνική, δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στις ακαδημίες, φέραμε καταξιωμένους προπονητές για να έρθουν τα μικρά παιδιά να μάθουν το άθλημα του βόλεϊ και με βιτρίνα την αντρική μας ομάδα, που είναι μια ομάδα κόσμημα, να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο μας και για την νεολαία της περιοχής, για να αναπτύξουμε, όπως είπα, αυτό το υπέροχο άθλημα. Και αυτό που είπατε για την περιοχή της Βέρειας, εγώ θα το κάνω λίγο μεγαλύτερο, γιατί γενικότερα η Μακεδονία, αν εξαιρέσουν τη Θεσσαλονίκη, υστερεί στο βόλεϊ. Είναι κάτι πολύ άσχημο από πολλές απόψεις. Φανταστείτε ότι από την Αθήνα ως την Αλεξανδρούπολη, αν εξαιρέσει την Αθήνα, αυτή τη στιγμή στην Α1 εθνική κατηγορία είναι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Φίλιππος Βέρειας. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και πραγματικά είναι άσχημο από όλες τις απόψεις. Δεν είναι δυνατόν ιστορικές ομάδες Α1, όπως ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ο Αριστοτέλης Κίδρας, ακόμη και ο Πυρικός, ομάδες εδώ πέρα από την περιοχή, ή ο Παμποχαϊκός που αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα, η Λαμία, η ιστορική Λαμία. Δεν είναι δυνατόν να μην είναι στην Α1 εθνική κατηγορία αυτές οι ομάδες, για να έχει και η περιφέρεια μεγαλύτερη δύναμη. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο και εύχομαι πραγματικά τα επόμενα χρόνια να αλλάξει και να δυναμώσει πάρα πολύ η περιφέρεια για να είναι και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Όπως είπατε, πολλές ομάδες έχουν χάσει τη δυναμική τους και έχουν αρκετές από αυτές εξαφανιστεί. Και φυσικά έχει πιο σημαντική και ιστορική ομάδα, να μην το ξεχάσω, ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής που μας έμαθε τους πιο πολλούς στο βόλεϊ, που με συμμετοχές σε τελικούς Champions League, σε Final Four Champions League, είναι πολύ στενάφορο που ο Ηρακλής φέτος δεν κατόρθωσε να κατέβει και να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Volley League. Η ομάδα του Ηρακλή λείπει πάρα πολύ από το ελληνικό βόλεϊ. Ως πρόεδρος, έχετε συνειδητοποιήσει λίγο πολύ τι λάθος έχουν κάνει οι ομάδες, όπως σου είπατε, ο Παμβοχαϊκός, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, η Κομωτινή, που έχοντας κάνει αρκετά καλές πορείες, εξαφανίστηκαν, ώστε να μην το πάθει αυτό και ο Φίλιππος στην πορεία. Θεωρώ ότι είτε με την κρίση, είτε λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών τώρα που υπάρχουν στη ζωή μας, και τα οικονομικά δεδομένα έχουν αλλάξει και από αυτά που ακούω κιόλας, έτσι, από ιστορίες που ακούω ότι παλιά παίρναν πολύ παραπάνω χρήματα, παίρναν επιχορηγήσεις μεγάλες και έτσι κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος του μπάτζετ και ξαφνικά όταν κόπηκαν αυτά ήταν δύσκολα για τις ομάδες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορώ να ξέρω ποιος ήταν ο λόγος, ο κύριος λόγος που φτάσανε σε αυτό το δύσκολο σημείο όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Αλλά εμείς στο Φίλιππος Βέρειας, αυτό που κάναμε ήταν να πούμε ότι θα απλωθούμε όσο εκεί που μπορούμε. Σίγουρα θέλαμε να δούμε την ομάδα μας να παίρνει το πρωτάθλημα, να παίζει Champions League. Θέλαμε τα πάντα. Δεν το συζητάω αυτό. Αλλά εμείς θεωρώ ότι φέτος μπορεί να είχαμε και το πιο χαμηλό budget στην Α1. Δεν ξέρω. Τα οικονομικά μας δεδομένα είναι στάνταρ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι το 100% όλοι πληρωμένοι. Το 100% απέχει. Από προπονητικό team, από το γραφείο τύπου, από προμηθευτές, ενίκια σπιτιών, τα πάντα τα έχουμε πληρώσει το 100%, γιατί αυτό είναι ακριβώς αυτό ήταν ο λόγος που θέλαμε να πλωθούμε όσο εκεί που μπορούμε. Δεν θέλαμε να αφήσουμε την τελευταία ημέρα που θα τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας καμία οικονομική εκκρεμότητα. Θέλουμε να περπατάμε με το κεφάλι ψηλά, θέλουμε αυτό που κάνουμε να είναι υγιές. Και όπως είπα, απλωνόμαστε όσο εκεί που μπορούμε. Αν κρίνουμε ότι δεν μπορούμε κάποια μέρα να συνεχίσουμε, θα αποχωρήσουμε με ψηλά το κεφάλι. Αλλά επειδή υπάρχει ένας πολύ καλός, έτσι, μια πολύ καλή διαχείριση χρημάτων και κάνουμε, θέλω να πω, και έξυπνες κινήσεις στο μεταγραφικό κομμάτι, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και θέλουμε να έχουμε την ομάδα στο ψηλότερο σκαλί του ελληνικού βόλεϊ για πάρα πολλά χρόνια. Εξάλλου, μην ξεχνάμε και το μότο μας. Ήρθαμε για να μείνουμε.
Ουσιαστικά μου απαντήσατε για την επόμενη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου για το που κυμαίνεται περίπου το budget συγκριτικά. Όπως είπατε, είναι από τα χαμηλότερα budget. Θεωρώ φέτος είχαμε το πιο χαμηλό budget στην ΑΛΦΕΝ. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν είχαμε καλή ομάδα. Απλά όπως σου είπα και πριν, Γιάννη, κάναμε πολύ έξυπνες κινήσεις. Τα παιδιά κατάλαβαν ποιες είναι πλέον οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε ομάδα. Οι παίκτες γενικά ότι είναι δύσκολα. Μακάρι όλοι αξίζουν παραπάνω σε όλες τις δουλειές, όχι μόνο στον αθλητισμό. Αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο και πρέπει όλοι να προσαρμοζόμαστε με τα δεδομένα της εποχής. Σίγουρα για μένα οι παίκτες της ομάδας μου φέτος άξιζαν πολύ παραπάνω χρήματα να πάρουν. Όμως οι δυσκολίες ήταν συγκεκριμένες, το budget ήταν στάνταρ και δεν μπορούσαμε να υπερβούμε σε καμία περίπτωση από αυτό που μπορούσαμε. Τα παιδιά το αναγνώρισαν. Και έτσι ειλικρινά πιστεύω μπορεί να είχαμε και το πιο χαμηλό budget στην Α1, αλλά μας έκαναν πάρα πολύ περήφανος, γιατί δεν παίζουν ποτέ τα budget βόλεϊ και έτσι φτάσαμε σε σημείο στο League Up να πάρουμε τη δεύτερη θέση, που είναι πάρα πολύ τιμητικό για το σύλλογο μας. Και όπως είπατε, υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο να υπάρχει ένας Προύσαλες στην ομάδα που είναι σαν δεύτερος προπονητής και ο Γιώργος Τζιουμάκας που έχει κάνει τεράστια πορεία. Και άλλα παιδιά. Για μένα το Κώστας Προύσαλης, όχι γιατί είναι παίκτης της ομάδας μου, είναι μακράν θεωρώ τον δεύτερο καλύτερος πασαδόρος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Τζιουμάκας είναι ένα παιδί που έπαιζε 5 χρόνια στην Ιταλία. Είχε κάποιους τραυματισμούς τώρα τελευταία, αλλά παρόλα αυτά είδατε πώς έπαιξε και στο Final Four και σε πολλά παιχνίδια φέτος και θεωρώ είναι ένα από τους καλύτερους Έλληνες διαγώνες στο πρωτάθλημα. Ο Τάσος ο Γάτσης για μένα ήταν. Μπορεί να ήταν και ο MVP φέτος χρόνια. Ο πιο σταθερός παίκτης πραγματικά έκανε ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα. Και άλλα παιδιά. Και ο Εντουάρντο και ο Αντώνης Μπουράκης και άλλα παιδιά. Δηλαδή πραγματικά ο Φίλιππος Βέρες φέτος είχε ένα πολύ συμπαγές σύνολο με ομοιογένεια γιατί πιο πολλοί από αυτούς. Τους παίκτες είχαν παίξει μαζί και στον Ηρακλή και φαινόταν ότι υπήρχε μια χημεία. Και ο Αργύρης ο Μαυροβουνιώτης που ήταν μια προσθήκη του Φεβρουαρίου που ήρθε και το παιδί αυτό και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Επειδή είστε πολύ καλό γνώστης του αθλήματος, καταρχάς ξεκινάτε από τον coach, επιλέγετε τον coach και στη συνέχεια είχατε κάποιες προτάσεις να του πείτε ότι ξέρεις αυτός μου αρέσει πάρα πολύ, τον θέλω στην ομάδα μου. Εγώ Γιάννη, είμαι γνώστης του αθλήματος, είμαι πρόεδρος των Φίλιππο Βέρες, αλλά παρόλα αυτά είμαι και φίλαθλος της ομάδας, αγαπώ την ομάδα, δεν το βλέπω σαν ένας κλασικός πρόεδρος που θα κάθομαι σε μια καρέκλα και θα διατάζω. Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα για την ομάδα, να βοηθήσω όπου μπορώ. Και εντάξει, και σε συζητήσεις που κάναμε με τον Σοκράτη και την πρώτη χρονιά που ανέλαβε την ομάδα και πέρσι, εγώ λέω κάποιες ιδέες. Ο Σοκράτης όμως είναι αυτός που θα αποφασίσει, που έχει και τον καρπούζι και το μαχαίρι, και θα πει με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν οικονομικά, ποιους παίκτες θέλει να φέρουμε στην ομάδα. Ο προπονητής κάνει τις ομάδες. Εμείς απλά κάνουμε κάποιες συζητήσεις με τον coach και ο coach είναι αυτός που κρίνει και στείνει την ομάδα για να κατέβει να παίξει το πρωτάθλημα. Η νέα νομοθεσία που φέρνει ένα πολύ σημαντικό έσοδο μέσω του στοιχήματος σαφώς είναι για όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο για εσάς, ώστε να δυναμώσει απότομα ο Φίλιππος. Ωστόσο, να περιμένουμε κάτι πολύ καλύτερο για του χρόνου, να σπάσει το ταβάνι που φτιάξατε φέτος. Σίγουρα, εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Υφυπουργό Οικονομικών, εκλεγμένο τον Νόμο Ημαθίας, τον κύριο Απόστολο Βεσιρόπουλο, αλλά και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βιεννάκη, που πραγματικά αυτό που κάνανε για τον ελληνικό αθλητισμό πιστεύω θα αφήσει παρακαθήκη για το μέλλον και θα τους μνημονεύουμε για πάρα πολλά χρόνια, καθώς σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, γενικά για όλο τον κόσμο, αλλά μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για τον αθλητισμό, για τις ομάδες, με τα έσοδα φέτος να είναι περιορισμένα. Θεωρώ ότι πολλές ομάδες, πολλοί σύλλογοι θα αντιμετώπιζαν πολύ μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας στην επόμενη σεζόν. Και ξαφνικά από το πουθενά, σαν κεραμίδι, ήρθε και αυτό το χαρμόσυνο νέο. Οι ομάδες όντως θα έχουν μια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια από το κράτος μέσω της φορολόγησης των χρημάτων από το στοίχημα. Και σίγουρα αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Μιλάμε πλέον για το βόλεϊ. Στο βόλεϊ θεωρώ ότι αλλάζει τα δεδομένα. Θα δούμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Γιατί θα υπάρχουν λεφτά στα ταμεία των ομάδων και με μια σωστή διαχείριση όσον αφορά τώρα στο κομμάτι του Φίλιππου Βέρειας. Θεωρώ ότι του χρόνου θα παρουσιαστούμε αισθητά βελτιωμένοι. Θέλουμε να κρατήσουμε παρόλα αυτά το βασικό κορμό. Απλά θέλουμε να κάνουμε 2-3 σημαντικές προσθήκες για να μας αλλάξουν και άλλο το επίπεδο της ομάδας. Έχετε κάποιον αντίπαλο παίκτη που είναι η μεγάλη καψούρα που θα τον θέλατε όπως και δείτε? Τον Έρβιν τον Εγκαμπέ, πιστεύω έναν από τους δύο καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
χαριτολογώντας, επειδή είναι και φίλος μου, όταν του είχα πει ανέλογα το Φίλιππο Βέρες, έλα στην Ελλάδα, μου λέει ένα εκατομμύριο παίρνω στη Zenit, με 900.000 έχουμε στην Ελλάδα για σένα. Εντάξει, χαριτολογώντας αυτά πάντα. Από την Ελλάδα, εντάξει, υπάρχουν πολλοί παίκτες που τους θαυμάζω, που θα ήθελα να είναι στην ομάδα μας, αλλά θα δούμε. Ο προπονητής θα αποφασίσει τι παίκτες θα φέρουμε και πώς θα στελεχωθεί το ρόστερ της ομάδας για το επόμενο έτος. Για τον Εγκαπέ ήθελα να ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι πηγαίνετε σε πολλά τουρνουά και σε ευρωπαϊκά, σε τελικούς Champions League. Καταρχάς φέτος, που είναι μια δύσκολη συνθήκη και είναι και μάλιστα ανήμερα Πάσχα, θα σας επιτρέψει να βρεθείτε στο τελικό του Champions League? Το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις έμαθα ότι ο κύριος Γεωργόδωρος θα διετεύσει τον τελικό του Champions League και να τον συγχαρούμε και δημοσίως, γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, για την ελληνική διαιτησία. Ήταν όταν τον είδα τυχαία σε ένα γήπεδο στην Αθήνα, να του πω: «Κύριε Γεωργόδωρε, μήπως υπάρχει κάποια πρόσκληση, μήπως ξέρετε αν θα υπάρχουν εισιτήρια για να μπορέσουμε να πάμε στο γήπεδο κάτι ή οτιδήποτε?» Από ό,τι έμαθα, μάλλον θα είναι 20 με 30 προσκλήσεις που θα τις πάρουν οι ομάδες. Δυστυχώς θα γίνει χωρίς κόσμο, γιατί μου λείπει πάρα πολύ. Έχω να πάω να παρακολουθήσω διοργάνωση εδώ και 14 μήνες από το Coppa Italia που είχα πάει να δω στην Πολώνια. Και σίγουρα μου λείπει τρομακτικά πάρα πολύ, γιατί εγώ το βόλεϊ έτσι το αγάπησα, μέσω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που πήγαινα και παρακολουθούσα, τυχαία που βρέθηκα στην Βουλγαρία και ξεκίνησε έτσι όλο αυτό το ταξίδι από το 2015. Και μου λείπει πάρα πολύ και ανυπομονώ πραγματικά να μπορέσουν να ανοίξουν την επίπεδα και να πάμε να παρακολουθήσουμε και πάλι αγώνες τόσο υψηλού επίπεδου. Πριν πάμε στο κομμάτι του ξένου βόλεϊ, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, είχατε συναντήσει, το ξέρουμε, μάλιστα μαζί είχαμε μιλήσει μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά, είχατε συναντήσει μία διαιτησία που την κρίνατε πάρα πολύ άσχημα, δεν θέλατε τους συγκεκριμένους κόβους, ωστόσο στο Final Four είδαμε κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι, φαντάζομαι σας άφησε απόλυτα ικανοποιημένους. Ασφαλώς. Γιάννη, κοιτάξτε, δεν είμαστε, πώς να το πω, γκρινιάριδες, δεν είμαστε άτομα που θα χάσουμε έναν αγώνα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπαίτιοι αυτής της ήττας για να φύγει η ευθύνη από πάνω μας. Η ελληνική διαιτησία πραγματικά έχει σταθεί στο ύψος της σε όλο το πρωτάθλημα και όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό φαίνεται και από τις κλήσεις που υπάρχουν σε πολύ κορυφαία ευρωπαϊκά τουρνουά, ευρωπαϊκές διοργανώσεις που συμμετέχουν και διαιτητεύουν Έλληνες διαιτητές. Με κορυφαίο, πιστεύω, αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, τον κύριο Παμινώντα και τον Θόδωρο. Όμως εκείνη την ημέρα μετά τον αγώνα με την Κηφισιά, όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα, εντάξει, ήταν λόγια καρδιάς, λόγια που βγήκαν από μέσα μας, που δεν αντέξαμε αυτή την αδικία και γι' αυτόν τον λόγο προέβησα σε αυτές τις δηλώσεις και βγάλαμε και την ανακοίνωση που βγάλαμε. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Ήμασταν πικραμένοι, ήμασταν στεναχωρημένοι από την αντιμετώπιση που είχαμε σε εκείνο το τουρνουά από μια συγκεκριμένη διαιτητή. Αλλά παρόλα αυτά, ας το ξεχάσουμε, ας ελπίσουμε στο μέλλον να μην συναντήσουμε ξανά τέτοιες διαιτησίες. Γιατί όπως είπα, η ελληνική διαιτησία έχει σταθεί στο ύψος της όλα αυτά τα χρόνια και μας έχει κάνει περήφανος και σε κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις που συμμετέχουν οι Έλληνες διαιτητές. Και προς τιμή σας, εκείνη τη μέρα είχατε ξεκινήσει με συγχαρητήρια την αντίπαλη ομάδα. Ασφαλώς. Εγώ δεν ήθελα να πω αν η Κηφισιά κέρδισε δίκαια ή όχι. Εννοείται συγχαρητήρια, γιατί η Κηφισιά φέτος έχει κάνει με έναν άθλο. Και να δώσω και συγχαρητήρια, γιατί αρκετοί παίκτες της Κηφισιάς θα συμμετέχουν και στην Εθνική Ανδρών. Είναι κάτι πολύ τιμητικό για μια ομάδα που έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό βόλιο, όπως είναι η ομάδα της Κηφισιάς. Και σίγουρα της άξιζε τα συγχαρητήρια, γιατί έφυγε νικήτρια από το γήπεδο. Αλλά εντάξει, εμείς νιώσαμε την αδικία στο πετσί μας. Νιώσαμε ότι ήταν έτσι άδικο όλο αυτό που είχε γίνει με την αντιμετώπιση που είχαμε κυρίως στο τέταρτο σετ. Και γι' αυτόν τον λόγο κάναμε αυτές τις δηλώσεις και βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση. Και επίσης είδαμε πολύ ωραίες εικόνες στο Final Four με τον αντίπαλο πρόεδρο από τη ΣΥΡΟ. Είχατε ήδη καλές σχέσεις ή γνωριστήκατε ουσιαστικά καλύτερα σε αυτό το Final Four? Φαντάζομαι υπάρχουν συνεδριάσεις που γνωριζόμαστε. Με τον Χρήστο, τον Καφτηράνη, τον πρόεδρο του Φινικά Σιδόνεξ, γνωριστήκαμε πρώτη φορά όταν μας κάλεσαν στο νησί της Σύρου και πήγαμε το Σεπτέμβριο και δώσαμε δύο φιλικούς αγώνες. Εκεί γνωριστήκαμε, μετά ξανασυναντηθήκαμε και μέσω της τηλεδιασκέψης της ΣΑΠ και όταν ξαναπήγαμε για το μάτς πρωταθλήματος στην ΣΥΡΟ και όταν ήρθε εδώ στη Βέρεια. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Απλά εδώ με αφορμή το Final Four, τη φιλοξενία που είχαμε στις ομάδες που συμμετείχαν στο Final Four, ήρθαμε πιο κοντά και γι' αυτό τον λόγο
βγάλαμε και μια έτσι, δώσαμε και μια συνέντευξη μαζί, αγκαλιαστήκαμε. Στο τέλος του έδωσα συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά αυτό είναι για μας ο αθλητισμός. Δεν έχει να κάνει ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει. Σίγουρα θέλαμε να πάρουμε το τρόπο χθες, αλλά όταν χάνεις από μια ομάδα που έχει 4-5 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από σένα, και θα μπορούσαμε, θεωρώ, ειδικά και στο δεύτερο σετ, να άμα είχε άλλη έκβαση το τέλος του σετ, να υπήρχε και άλλο αποτέλεσμα στον αγώνα. Είμαστε περήφανοι που πάλεψαν τα παιδιά μας κοντά σε ένα μεγαθύριο όπως είναι ο Φοίνικα Σίδου. Και σίγουρα μετά δώσαμε και συγχαρητήρια στην ομάδα. Και μπράβο και στον Κώστα Μπρούσα και στον Γιώργο Τζουμάκα, που δεν ξέρω αν είναι στον αγώνα χθες Γιάννη. Στο 15-19 εκεί που δεν έσκαγε η μπάλα κάτω με τίποτα, μα με τίποτα. Μετά από ένα απλό κάτω που πήρε ο Σάκης από τον Ψάλτη, τα παιδιά χειροκρότησαν την αντίπαλη ομάδα και ήταν μια κίνηση fair play και του συγχαίρω και ο ίδιο. Και εγώ ίδιο σε εκείνο το σημείο χειροκρότησα πάντως τον πόντο που πήρε ο Ισύρο, γιατί ήταν πραγματικά πανάξιο. Γι' αυτό κερδίζετε και το σεβασμό και των αντιπάλων και του. Χαίρομαι. Γενικότερα σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις και σε όλα τα meeting που είχατε οι πρόεδροι των ομάδων, οι αρχηγοί ίσως των ομάδων, όλοι οι εμπλεκόμενοι, είναι δύσκολη σεζόν. Είχατε διακοπή πρωταθλήματος, είχατε πολλά προβλήματα, κορονοϊούς. Υπήρχε συνεννόηση γενικότερα όλων των ομάδων. Γιατί... Υπήρχε. Αυτό ήταν το πολύ θετικό. Μείναμε ενωμένοι, μείναμε δυνατοί κάτω από ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Γιατί το κυρίαρχο θέμα συζητήσεων σε κάθε συνεδρίαση τηλεδιάσκεψη που είχαμε ως ΕΣΑΠ ήταν τι θα γίνει με τον κορονοϊό, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, το υγειονομικό μας πρωτόκολλο, τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε, ειδικά όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα. Πώς θα γίνει και εμείς να συνεχιστεί το πρωτάθλημα και συγχαίρω όλο το Συμβούλιο της ΕΣΑΠ και τον πρόεδρο της ΕΣΑΠ, τον κύριο Παντελή Θανατώρο, γιατί κάναμε πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα που συνεχίστηκε 15 Γενάρη και να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Γιατί αν δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα θα ήταν καταστροφικό, θεωρώ, για την πόλη, καθώς και εμείς ως ΕΣΑΠ περιμέναμε τα έσοδα από την ΕΡΤ και η ΕΡΤ περίμενε να δείξει να προβάλλει το προϊόν για να μπορέσει να υπάρχει και μια υγεία ως διοργανώτρια αρχή. Ήταν σημαντικό ότι ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα και αυτό ήταν το κυρίαρχο θέμα συζητήσεων σε όλες τις τηλεδιασκέψεις. Τι θα γίνει με τον κορονοϊό, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να πάρουν όσο το δυνατόν καλύτερα μέτρα για να μην εξαπλωθεί η πανδημία του κορονοϊού και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Είπατε νωρίτερα ότι θέλετε να κρατήσετε το βασικό κορμό της ομάδας. Ωστόσο, πότε ξεκινάει ουσιαστικά ο σχεδιασμός? Φαντάζομαι ότι είναι αρκετά νωρίς, αλλά. Είναι αρκετά νωρίς. Υπάρχουν και εθνικές ομάδες ενδιάμεσα. Αλλά θεωρώ ότι αυτήν την εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι ο προπονητής της ομάδας για την επόμενη χρονιά. Ήδη είμαστε κοντά. Και μόλις ανακοινωθεί ο προπονητής, θεωρώ ότι. Πολύ σύντομα θα προσπαθήσουμε να στελεχώσουμε όσο δυνατόν καλύτερα την ομάδα, να μείνει ο βασικός κορμός με τη σύμφωνη γνώμη του προπονητή και να κάνουμε, όπως σας είπα, 2-3 πινελιές για να μπορέσει η ομάδα να έχει μια ακόμη καλύτερη πορεία, να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική και κυρίως να έχει μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο. Γιατί θεωρώ ότι ήταν που πονούσε φέτος ο Φίλιππος Βέρειας, τα παιδιά φέτος μετά από ένα σημείο κλάταρα. Παίζανε συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι και θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα και στους εισαγωγικά αναπληρωματικούς για να μπορέσει να είναι καλύτερη και η ποιότητα της προπόνησης και να υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας της προπόνησης. Επειδή σε αυτό το κομμάτι θα πιαστώ αδιάβαστος, υπάρχει γυναικείο τμήμα στο Φίλιππο Βέρειας και αν υπάρχει, σε τι επίπεδο βρίσκεται? Γυναικείο τμήμα δεν υπάρχει στο Φίλιππο Βέρειας. Όπως σας είπα, εγώ πριν 2 χρόνια ανέλαβα την ομάδα, δεν υπήρχε ούτε αντρικό ούτε γυναικείο. Αλλά είναι μέσα στις βλέψεις μας. Αλλά εκεί το πάμε βήμα-βήμα. Αρχικά ξεκινήσαμε με ακαδημίες, κάναμε και ακαδημίες κοριτσιών. Αλλά φέτος, λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, όλες οι προπονήσεις αναβλήθηκαν. Τα ηλικιακά μας σταμάτησαν, δεν ήταν σε λειτουργία. Και θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Μακάρι να είναι καλά τα πράγματα με τον κορονοϊό, να υπάρχει υγεία και να μπορέσουμε να κάνουμε και σε πρώτο στάδιο ηλικιακά τμήματα κοριτσιών. Και μετέπειτα, γιατί όχι, αν βρεθεί και κάποιος άνθρωπος να έρθει να στηρίξει το project στο γυναικείο βόλεϊ, να έρθει και με τη δική μου βοήθεια να κάνουμε κάτι καλό και στο γυναικείο βόλεϊ. Είμαι ανοιχτός. Δεν ξέρω αν είχατε χρόνο σχετικά με τον τελικό των γυναικών, αλλά αυτό που είδαμε στη γυναίκη ουσιαστικά με κάποιο τρόπο θα το παραλύλιζα και με τον Φίλιππο Βέρειας, μια ομάδα φρέσκια που ήρθε χωρίς μεγάλη ιστορία στην πρώτη κατηγορία.
έφτασε στον τελικό και σήκωσε το τρόπαιο. Ασφαλώς, ο ΠΑΟΚ στο γυναικείο βόλεϊ δεν ήταν όπως το αντρικό βόλεϊ που είχε τις επιτυχίες που είχε. Εκεί όμως βρέθηκε ο κύριος Σαμιρίδης που έβαλε πάρα πολλά χρήματα, τρομακτικά budget και στην Pre-League και πέρσι στην Α1 και φέτος. Και πραγματικά ήταν δίκαιο και έγινε σωστό, θα πω εγώ. Ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ το βόλεϊ, που έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα, έχει εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα από την τσέπη του, να έρθει ένας τίτλος για όσα αναγνώριση, για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο ελληνικό βόλεϊ, στο γυναικείο βόλεϊ και στον ΠΑΟΚ γενικότερα. Και συγχαρητήρια στη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ που κατέκτησε το κυπέλλωμα. Επειδή έχετε πολλές δραστηριότητες επαγγελματικές και την ομάδα, υπάρχει χρόνος για τον εαυτό σας? Υπάρχει χρόνος για τον εαυτό μου. Εντάξει, υπάρχει. Απλά το θέμα είναι με το κινητό. Έχει χτυπάει το κινητό και δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Και χτυπάει κυρίως για θέματα της ομάδας πιο πολύ και για θέματα της δουλειάς. Αλλά υπάρχει χρόνος για τον εαυτό μου. Σχεδιάζω τώρα και αρχές Σεπτεμβρίου να παντρευτώ κιόλας. Και μια χαρά τώρα έχουμε και τη διακοπή τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα και θα προσπαθήσω να δώσω πιο πολύ χρόνο φυσικά στην γυναίκα μου, στην οικογένειά μου και στους δικούς μου ανθρώπους. Για να πούμε και στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησης, δεν θα πω την κλασική ερώτηση τι ομάδα υποστηρίζετε μικρός, θα πω τι ομάδα υποστηρίζετε στο εξωτερικό, στο βόλεϊ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω ότι υποστήριξα τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Αυτό είναι αλήθεια. Και το λέω πρώτη φορά, αλλά δεν έχω κάτι να κρυφτώ. Αλλά από τη στιγμή ειλικρινά που ανακατεύθηκα, ασχολήθηκα με τον Φίλιππο Βέρειας, για μένα δεν υπάρχει ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε τίποτα. Είναι μόνο ο Φίλιππος Βέρειας. Και θα θέλω να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στον Γιώργο τον Κατσαέλη, τον φωτογράφο της ομάδας που ήταν και φωτογράφος τώρα στο Final Football Link Up. Γιατί άμα δείτε και στο προφίλ του Φιλίππου υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που μαρτυρούν το γεγονός το ίδιο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει αν παίζει με τον Πάο, αν παίζει με τον Ολυμπιακό. Όταν παίζει ο Φίλιππος Βέρειας τελειώνουν και αρχίζουν όλα εκεί πέρα. Και υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν πραγματικά τον πάθος, τον παλμό, όπως έζησαν το παιχνίδι. Ή ακόμα και μετά στο τέλος του αγώνα που μπήκα μέσα και με σήκωσαν ψηλά οι παίκτες. Εντάξει, ήταν μοναδικές οι στιγμές. Πλέον είμαι μόνο Φίλιππος Βέρειας. Στο εξωτερικό υποστηρίζω την Περούτζια. Είμαι λάτρης του Ιταλικού βόλεϊ. Μου αρέσει πάρα πολύ η Περούτζια. Και φτάσαμε μια ανάσα στους τελικούς φέτος. Χθες κιόλας έκανα μια μεγάλη ανατροπή. Παρόλο που κατέβαιναν χωρίς τον προπονητή τους, κατάφεραν και έκαναν τον break και έφεραν τη σειρά στους τελικούς με τη Λούμπετσι Βιτανόβα στο 1-1. Παρακολούθησα λίγο σε highlights το βράδυ πριν ξαπλώσω τον αγώνα. Και πραγματικά είναι ένα άλλο θέμα που χαίρεσαι να το βλέπεις. Θεωρώ στο εξωτερικό παίζουν ένα άλλο βόλι. Δηλαδή οι ταχύτητες, ο ρυθμός είναι πολύ διαφορετικός από τα ελληνικά δεδομένα και είναι κάτι το μοναδικό. Και αυτός ήταν ο λόγος που με έκανε να ασχοληθώ με το βόλι. Επειδή αγάπησα το ευρωπαϊκό βόλι. Επειδή τις τελευταίες ώρες γίνεται ένα μεγάλο θέμα στο χώρο του ποδοσφαίρου με μια κλειστή λίγκα, στο βόλι δυστυχώς βλέπουμε ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο, χωρίς όμως να υπάρχει κλειστή λίγα. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά Ιταλία, Πολωνία, Ρωσία, λίγο Γερμανία επίσης και εδώ και πολλά χρόνια έχουμε να δούμε την Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο. Θεωρώ ότι τα οικονομικά δεδομένα, η κρίση και όλες αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας ήταν η αφορμή να πέσουν και τα budget. Και που σταμάτησαν και οι επιχορηγήσεις που δινόντουσαν από ό,τι άκουγα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν η αιτία να πέσουν αρκετά τα μπάτζετ στις ελληνικές ομάδες και όλο αυτό να έχει ως αποτέλεσμα η ψαλίδα να ανοίξει πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα μη γελιόμαστε, αυτή τη στιγμή το ελληνικό πρωτάθλημα σε σχέση με τα πρωταθλήματα αυτά που ανέφερες Γιάννη είναι πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή όπως είπα, άλλες ταχύτητες, άλλοι ρυθμοί, άλλοι παίκτες. Άλλη κλάση, δεν το συζητάω. Παρ' όλα αυτά, φέτος είναι πολύ χαρούμενος γιατί είδαμε να έρχονται παίκτες ευνοσμένης αξίας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως είναι ο Φρόμ, όπως είναι ο Όπολης που χέρθηκε στον ΠΑΟ, όπως είναι ο Μιγαήλοβιτς, όπως είναι ο Βαντεντρής, ο Γιάκοψης που είναι στο Παναθηναϊκό, ο Μπράουν, ο Στέρν. Δηλαδή, πραγματικά ήταν παίκτες ευνοσμένης αξίας και αυτό μόνο καλό είναι για το ελληνικό βόλεϊ. Δηλαδή, εγώ δεν θα το δώσω σαν Φίλιππος Βέρειας. Πήραν τον Φρόμ, πήραν τον Μιγαέλοβιτς, αυτοί δεν παίζουν, δεν χτυπιούνται. Εγώ χαίρομαι να έρχονται τέτοιοι παίκτες. Χαίρομαι να έρχονται στο γήπεδό μας, να περνάνε από την πόλη της Βέρειας αυτοί οι μεγάλοι στάρ και να έρχονται να παίζουν στην έδρα μας στο Μακροχώρι. Και είμαι πολύ περήφανος που βλέπουμε στο ελληνικό βόλεϊ και στο ελληνικό πρωτάθλημα πλέον και παίκτες από το πάνω γράφει, θα πω εγώ. Και αυτό μόνο καλό και μόνο ωφέλη έχει να έχει για το ελληνικό βόλεϊ. Και μακάρι τον χρόνο να είναι ακόμη πιο δυνατές οι ομάδες που διαθέτουν άλλα μπάτζετ και φέρνουν πρωτοκλασσά τους παίκτες στη Βόλεϊ Λίγκ.
Και πολλές φορές παίκτες από τέτοιου επίπεδου τους αρέσει η Ελλάδα και ποιος ξέρει, μπορεί και η Βέρια να τους φανεί να. Πίστεψε με, τους αρέσει πάρα πολύ. Γιατί με αρκετούς παίκτες από το εξωτερικό που παίζουν σε κορυφαία κλαμπ, επειδή πηγαίνω συνέχεια στις διοργανώσεις, έχουμε κρατήσει επαφές, έχουν γίνει φίλοι μου. Τρελαίνονται για την Ελλάδα, όχι απλά τους αρέσει. Νοσταλγούν τις ομάδες που είχε κάποτε ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και λένε μακάρι ξανά το ελληνικό βόλεϊ να ανθίσει, να φτάσει σε σημείο να μπορεί να έχει μεγάλα μπάτζετ και να φέρνει τέτοιους παίχτες. Και πίστεψε με, είναι δέλεα. Τους αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Τους αρέσει ο ήλιος, τους αρέσει η θάλασσα, τους αρέσει ο τρόπος της ζωής μας, πώς περνάει η καθημερινότητά μας. Γι' αυτό το λόγο έτσι. Μεταξύ όμορφου και αστείου, πολλές φορές στις συζητήσεις που έχω με τέτοιους παίκτες, το πετάνε έτσι σαν μια τάκα. Μακάρι κάπου στην Ελλάδα να αλλάξει τα πράγματα και να μπορέσουμε να έρθουμε, γιατί πραγματικά μας αρέσει πολύ η Ελλάδα. Και για τελευταία ερώτηση, σας έχω. Θέλω τη γνώμη σας, Ζάξα ή Τρετίνο φέτος. Δεν θα το κρύψω. Έμεινα έκπληκτος που η Ζάξα κατάφερε και απέκλεισε τη Λούμπε Τσιβιτανόβα, που κατάφερε και έφτασε ως τον τελικό, αποκλείοντας στον ημιτελικό τη Ζενίτ Καζάν. Δεν το περίμενα με τίποτα, δεν θέλω να πω ψέματα, γιατί πραγματικά είναι ένα νεανικό ρόστερ. Εντάξει, διαθέτει εδώ και χρόνια ένα μπασαδόρο που ξέρει πολύ καλά αυτή τη θέση και μοιράζει πραγματικά σαν μαέστρο στο παιχνίδι του. Αλλά δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να φτάσει στον τελικό. Η Τρετίνο, απ' την άλλη, είναι μια παραδοσιακή δύναμη. Που αν εξαιρέσεις μια κοιλιά που είχε κάνει πριν 5-6 χρόνια για μια διετία, είναι πάντα στις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης. Και θεωρώ ότι έχει το προβάδισμα για να στεφθεί πρωτοθλήτρια Ευρώπης. Διαθέτει μεγαλύτερο βάθος και στον πάγκο. Θεωρώ ότι η πρώτη της εξάδα είναι καλύτερη από τη Ζάξα. Μακάρι να δούμε έναν εντυπωσιακό τελικό, αλλά νομίζω ότι η Τρεντίνο θα είναι αυτή που θα στεφθεί πρωτοθλήτρια Ευρώπης φέτος. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και ελπίζω, επειδή κάνετε ταξίδια και έχω σκοπό κι εγώ να ακολουθήσω κάποια από αυτά, να τα πούμε σε κάποιο Final Four ή σε κάποιο Ευρωβόλεϊ. Εννοείται, γιατί όχι. Έχουμε και το Ευρωβόλεϊ φέτος. Γιατί όχι, θα γίνει στην Πολωνία, όπως ξέρω, η τελική φάση. Γιατί όχι, να μην είμαστε μαζί στην αγαπημένη Πολωνία να παρακολουθήσουμε έτσι τα ημιτελικά και τους τελικούς του Ευρωβόλεϊ. Εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιάννη. Ήταν μια από τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που έχω δώσει, πίστεψέ με. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που με έκανες και με έβγαλες στην εκπομπή σου. Και για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε πάντα ως φίλοι του Βέρεια στη διάθεσή σας. Θα σας παρακολουθούμε και ελπίζουμε να σας παρακολουθούμε για πολλά χρόνια και να κρατήσετε αυτό το πολύ ωραίο επίπεδο που έχετε χτίσει. Κρατάω και την υπόσχεσή μου που μου είπες ότι είσαι λάτρης, μαζεύεις φανέλες. Το έχω ήδη δρομολογήσει. Αύριο μεθαύριο θα σου στείλω και μια μπλούζα του Φίλιππου Βέρεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα και ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε. Θα κλείσουμε κάπως έτσι τη σύνδεσή μας με τον πρόεδρο του Φίλιππου.